και τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση, η οποία θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής με άρωμα του Central Park της Νέας Υόρκης. Ο λόγος για το πάρκο Ερυθρέας στις Μεσαμπελιές, το οποίο ξεκινά κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού στη Λεωφόρο Κνωσού και φτάνει μέχρι το ύψος της Εφορίας. Το εμβληματικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύο μεγάλα τμήματα, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, κυρίως στο κεντρικό τμήμα που αφορά τον ποδηλατόδρομο, τον πεζόδρομο, τις φυτεύσεις. Καθώς επίσης προσπαθούμε άμεσα να ολοκληρώσουμε το πάρκινγκ που βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν για θέσεις στάθμευσης που υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Μέχρι στιγμής η πρόοδος του έργου ανάπλασης ξεπερνά το 40%, ενώ το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025. Το έργο αυτό, η εκτίμησή μας είναι ότι θα τελειώσει στο τέλος του 2025. Πρέπει να γίνουν και οι δρόμοι, να αλλάξει το υλικό κάτω, το οποίο θα ξεκινήσει από Οκτώβρη και μετά. Και εδώ να σας πω ότι ένα τμήμα στο νότιο κομμάτι, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην εργολαβία, θέλουμε να το υποβάλουμε στο Πράσινο Ταμείο, ώστε το μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας να ολοκληρωθεί με τρεις εργολαβίες, αν θέλετε, από τέσσερα ταμεία χρηματοδότησης, και το Φιλόδημος και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Life Green, αλλά και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου είναι η τμηματική παράδοση του νέου χώρου αναψυχής, αθλητισμού, περιπάτου και πρασίνου. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, οι οποίες κρίνονται φυσιολογικές και σε σχέση με τα υλικά, αλλά και με τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το πρώτο τμήμα είναι το μεγάλο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, που είναι από νότια προς τα πάνω, και από Οκτώβρη ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό τμήμα, που είναι ουσιαστικά η περιπατική διαδρομή και η ποδηλατική διαδρομή. Αυτό το πιέζουμε να το παραδώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Το Πάρκο Ερυθρέας θα αποτελέσει ένα νέο πνεύμα πρασίνου και αναψυχής σε μια τεράστια έκταση άνω των 50 στρεμμάτων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία πεζοδρομίων, περιοχών πρασίνου, κιόσκια, μικρές πλατείες, παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομο, αθλητικές υποδομές και όχι μόνο. Ποδηλατόδρομος, στοιχεία πρασίνου, φυτεύσεις με ενδυμικά φυτά, φωτισμό, πλακόστρωση στο τμήμα του δρόμου, παραμένουν όπως έχουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και μικροθεατράκι, και αυτό τώρα το κομμάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε έχει και αθλητικές υποδομές και πράσινο και αστικό εξοπλισμό. Συνεχίζεται όπως είναι το Πάρκο Ερυθρέας και προσθέτουμε πράγματα που έχουν ανάγκη στην περιοχή.